Καλησπέρα Μιχάλη. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το Σαντούρι, πόσα χρόνια παίζεις Σαντούρι? Περισσότερα χρόνια απασχολούμαι με το σαξόφωνο. Σαξόφωνο παίζω από 15 χρόνια παίζει. Μετά από το Σαντούρι, απασχολούμαι και στο Σαντούρι, γιατί το Σαντούρι δίδαξε ο πατέρα του τον αδερφό μου. Αλλά ο αδερφό μου στο διάστημα αυτό δεν τα παίρνε και εγώ έκλεφτα τη μουσική που δείχνε ο γέρος μου στον αδερφό μου όταν μετά από το μάθημα που παρέδινε στον αδερφό μου και κούτσου 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 σιγά σιγά προσεκώθηκα στο Σαντούρι, αλλά επειδή σε παίζε και ο γέρος μου πιο Σαντούρι και έπαιζα και ο Σαντούρι, αναγκάστηκα και έλαξα το σαξόφωνο από 15 χρονών και παίζω σαξόφωνο. Σαξόφωνο παίζω πολύ καλά, Σαντούρι έπαιξα και στην Αστραλία στο Opera House μόνος μου, γιατί υποθούσα τότε να παίξω Σαντούρι τότε εκεί. Είχα κάνει ορχήστρα στη Σίδνεϊ για 36 χρόνια μαζί μου. Και παίζαμε και σε γάμους, βαφτίσα, σε κέντρα μέσα, ναι. Αλλά απασχολούμαι με την παρακόσμη περισσότερο εκεί πέρα. Μετά η Μαραγκοσίνη ήταν το χιάρ τέχνη. Δούλεψα 3 χρόνια σε έναν εργοστάσιο στα Επίβλα. Μετά πέρασε σχολή για να μάθω αργολάβρος για οικοδομές. Όπως πήρα το δίπλωμα να βγει και κάμα δικιά μου εταιρεία στην Αυστραλία και απασχολούμουν με την αργολογοσύνη στις οικοδομές. Ναι, στο διάστημα αυτό υποθούσα να έρθω μόνο στη Σύρη και είχα πλέσει στην κοινότητα μέσα, είχα τις 5 εκκλησίες της κοινότητας και τις διοικούσα. Εν τω μεταξύ, από εκεί είδαν ότι εγώ προχωρούσα καλά στην κοινότητα και ήμουν καλός επίτροχος εκεί μέσα. Έθελε το κανάλι 9 να μου κάνει ένα δώρο. Το δώρο που απόκτησα τότε και έθελα εγώ, λέω, το δώρο μου που ζητώ είναι τόσο ακριβό, λέει, όσο κι αν είναι ακριβό, εμείς θα προσπαθήσουμε, λέει, να σε ευχαριστήσουμε. Λέω, το δώρο μου είναι, ποθώ να πάει το κανάλι 9, να πάει στην πατρίδα μου. Λέω, πού είναι η πατρίδα σου, λέω, στα 12, είναι μακριά. Λέω, όχι, θα πάμε. Και αποκτήσα να πούμε αυτή την εμπειρία και ήρθαν οι άνθρωποι εδώ, παραμονή του προφήτη Ηλία ήταν και ήρθε το κανάλι 9 και βγάλε όλη την περιοχή της Σύμης, τον υπουργείο, το Opera House, τον προφήτη Ηλία που εγκροστάζει και η εκκλησία, ήταν ο Παπαμανώλης. Εκείνη την ώρα ο Παπαμανώλης έφυγε από το μοναστήρι ενόξω με το Ευαγγέλιο και τον έβγαλε και αυτό φωτογραφία και πολλά αποκτήσαμε, με βγάλανε σε βίντεο με μένα ύστερα και λέει η επιθυμία σου έγινε και Μιχάλη. Και όταν ήρθε αυτό στο κανάλι 9 πίσω στην Αυστραλία, έβγαλε λόγο στην τηλεόραση μέσα και λέει, παιδιά, στα αγγλικά φυσικά, λέει, εμείς ποθούμε όταν πεθάνει άνθρωπο, λέει, να πάει στον παράδεισο. Αλλά ο παράδεισο, λέει, είναι το νησάκι η Σύμης. Και να πάτε να το αποκτήσετε όλοι, να δείτε. Και δεν είναι το Opera House, δεν είναι το Παραμάτα Ρόρ. Το Παραμάτα Ρόρ είναι ένας δρόμος της Αυστραλίας, μεγαλύτερος, του Σίδνεϊ, που παίρνουν χιλιάδες αυτοκίνητα την ημέρα. Και λέει, δεν θα αντιμετωπίσετε έναντί του στο νησάκι να αυτό το πάτε. Και ήρθαν εδώ πέρα, στη Σύμη, γύρισε πίσω, με ευχαρίστησε να πούμε όπως εγώ τους ευχαρίστησα, διότι
έκανα την επιθυμία που ήθελα. Ναι, ήρθα στο σπίτι, το κανάλι όλο το 9, η φοβή έκανα προετοιμασία, τα πάντα σημειακά, φαγητά και το ένα και το άλλο. Και καθίσανε στο σπίτι μου περίπου 4 ώρες και χαιρεστήκαμε και φύγαμε ύστερα. Εσύ είχες έρθει ή είχες μείνει Αυστραλία? Εσύ είχες, ήσουν και εσύ μαζί τους ή είχες μείνει Αυστραλία εσύ? Όχι, εγώ μαζί τους. Είχες έρθει και εσύ μαζί τους. Δεν ήρθα μαζί τους εδώ πέρα, αλλά είχα τη δύναμη που μου δώσανε. Είχα κάνει και δύο παιδιά τσαβαρίδες, δύο κοριτσάκια, και τα στείλαμε δωρεά στη Σύνη. Αφού λέει ευχαριστηθήκαν να πούμε με τον τρόπο αυτό που αντιμετωπίσαμε στη Σύνη, και μου λέει τι άλλο θες να κάνω, λέω εγώ. Εγώ μου και με συγκοινότητα να πούμε εκεί μέσα και επιστάτης σε 5 εκκλησίες που είχε κοινότητα. Λέω ας στείλουμε και 2 κοριτσάκια που είναι αδυνατού για να πάνε να γνωρίσουν την πατρίδα τους. Και τα στείλα, ήταν το Τσαβάλι, του Νικόλα, τα παιδιά, 2 κοριτσάκια. Και χαρήκαν γιατί υπήρξατε πρόεδρος συμμαχής αδελφοϊκάς στο Σύνδε. Μετά πιο παρήστα και τα χρόνια, μετά από 17 χρόνια, νοσταλγούσα να δω και εγώ το νησί μου, γιατί δεν μπορούσα να έρθω. Το κατόρθωσα στα 17 χρόνια που κάτσα εκείνη ώρα συνεχώς. Και ήρθα και ήταν και εποχή της δικτατορίας. Και για να βγάλω εκείνο το άγχος που είχα μέσα τη νοσταλγία του νησί μου, έκατσα 7 μήνες. Και μετά γύρισα πίσω και στα 36 μου χρόνια πιο γύρισα για πάντα εδώ στη Σύνη και έκανα αυτά που έκανα στη Σύνη, να πούμε. Και είμαι ευχαριστημένο για τον νησάκι μου και για τους πατριώτες μου και για τους φίλους της Αυστραλίας. Είμαι πολύ ευχαριστημένο γιατί αντιμετώπισα πολύ κόσμο, γνώρισα πολύ κόσμο, γνώρισα πολλές αδελφότητες, με προτιμούσαν όλοι στις χοροσπερίδες και πήγα και παίζα με την ορχήστρα μου. Και πάλι, αν τα θέλει ο Θεός δεξά και έχω χρόνια, θέλω να επισημάνω για τελευταία φορά ακόμα την Αυστραλία, γιατί είναι δεύτερη πατρίδα μου και εκείνη. Αυτά είναι πανέργα. Ωραία. Είναι το Σαντούρι που παίζεις τώρα, είναι δύσκολο όργανο. Έχεις διδάξει ποτέ εδώ πέρα κάποια παιδιά? Έχεις μάθει, προσπάθησες να το μάθεις? Εδώ στο Σαντούρι απόκτησα και έβγαλα 3 κοπέλες. Στη Σύμη. Παίζανε και μαζί μου όξο. Παίζανε και βγήκανε πολύ καλή αδέστερα, ραβολιαστήκανε, παντρευτήκανε και μετά παρατήσανε. Και τα αφήσανε, ναι. Αυτό, αλλά η πιο ισχυρή και πιο θεραλεία κοπέλα στο Σαντούρι ήταν το μαράκι αυτή που είναι η μητέρα της ταμεία στην Αυστραλία. Στον Πανορμίδη πάνω. Πώς δεν το επιθέτω, δεν ξέρω τώρα. Τσίκη. Τσίκη. Η Μαρία η Τσίκη ήτανε. Μαρία το Μαρία. Η Τσίκη της Βασιλείας. Τσίκη. Ναι. Αυτή. Έστρα έβγαλα και του παπά. Του παπά σε βάλε την κόρη, το Καμάρι. Το Καμάρι, ναι. Και εκείνη έπαιζε πολύ καλό Σαντούρι. Και του Χρήστου, του χωροφυλάκα, το πρώην χωροφυλάκα, το κοριτσάκι, η Ντίνα. Η Ντίνα, ναι. Και αλλά, αυτή δεν τελείωσε, αλλά έπαιζε κάτι ορισμένα. Αλλά αυτά, τις δυο κοπέλες έρχονταν και μαζί μου και παίζαμε. Πηγαίνατε σε πανηγύρια, ας πούμε? Όχι για πανηγύρια. Σε γιορτές. Έλα σε τεχνικές δουλειές ήταν, ναι. Τα είχα βγάλει και μούβι στο τον καιρό που ήταν ο Βαθορμομαίος από εκεί πάνω από το Ιωνόρος είναι που κάτι εκεί πέρα όταν ήρθε στη Σύμη περιμέναμε τον άρχη 9 η ώρα και αντί 9 η ώρα ήρθε 11 η ώρα και περιμέναμε τη νύχτα. Ναι, το θυμάμαι. Και παίξανε εκεί πέρα στην αστυνομία από κάτω είναι στα όλη το γκρουπ. Δεν ήμουν ευχαριστημένο σε αυτή την κατεύθυνση, διότι αντί να έρθει να χαιρετήσει τα παιδιά που ήταν να πούμε μικρά και να τα χαιρετήσει που παίζανε Σαντούρι
και παίζαμε εκκλησιαστικό. Σε ξεχάσαμε ότι παίζαμε εκκλησιαστικό, δεν παίζαμε ευρωπαϊκή μουσική. Και ήρθε και μου κάμε τα σημεία, σταμάτησε, τα σταμάτησε. Και εκεί τότε σε κόλιασα εγώ μάλλον να πούμε, αντί να έρθει να τα κρατήσει τα παιδιά, τα καθήλωσε τα παιδιά, παρόλα που βρέχει και εκείνη την ημέρα και τρώγαμε τη βροχή στα όργανα πάνω. Και δεν βγήκα ικανοποιημένος να πούμε αυτή την εμφάνιση που μου είχαμε ένωση μαζί με τα τέλος. Ναι. Τότε σε παίζαμε, πηγαίναμε σε πάνω, γιατί πάνω στο νοικοκομείο, παίζαμε δωρεά δηλαδή, όχι ότι πηγαίναμε δέκες δευτεροκτήδες, όχι. Ναι. Πολύ ωραία, αλλά ύστερα μεγαλώσανε, λαβαγιαστήκανε, πατρευτήκανε και τα πούδησανε. Όταν ήρθα εδώ όμως, με παρακαλέσα τότε οι πρώοι καθηγητές που ήταν εδώ, ο Λίας, Λιάδα που λέγαμε, ο Σαντορινιός, ο Μοσχοβάριο, πολλοί έκαναν μύτη εδώ στο τεχνικό λύκειο και λέει να, πώς βλέπανε τότε, ο Θεός του Σοφοκλή, γιατί ξεκίνησε από τον Σοφοκλή. Λέω ότι λέει, είσαι πρόεδρος, πρόεδρος, λέω, ούτε ψήφος ούτε τίποτα, σε με βάλανε να πούμε. Εντάξει, λέω για να πω πρόεδρο να πούμε σε Σοφοκλή, θέλω δύο πράγματα να σταματήσω. Λέει τι πράγματα είναι, λέει το Μοσχοβάριο. Λέω κατά πρώτης τα ευβατήρια που παίζετε με τα μεγάφωνα του λέω και με τα τέτοια, δεν το ανέχομαι αυτό. Λέει και πώς θα γίνει τα διαδηλώσεις να πούμε τις παρελάσεις. Και εγώ, αφού με βάλει και πρόεδρο, εγώ θα κανονίσω όλα τα. Έκανα μια πάντα, 7 όργανα να πούμε, με ονομασία του Σοφοκλή. Παίζαμε σαν ευβατήρια, παίζαμε ένα από το χωριό, κάτω στο γυαλό, με ευβατήρια, παίζαμε στον Εβραίο με μουσική. Έξεπαν μια ζωντάνια να πούμε για τον νησί ήταν. Έκανα χορευτικό νησέρα συγκρότημα με κοπέλες. Έκανα 44 κορίτσα από μικρά μέχρι πιο μεγάλα, 3 κουλούρες ήτανε και χορεύγανε στις εκδόσεις 25 Μαρτίου και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάει ένα καλά, τα ευατήρια καλά. Μετά έπαιζε γκρινιά στη μέση. Πέρασε κάποιος καιρός, με καλή στη δημαρχία κάτω ο δήμαρχος, επισαρή. Λέει, Μιχάλη, σε θέλουμε κάτω, έχουμε συνεδριάσει. Λέω, τι δουλειά έχω εγώ με τη δημαρχία να πούμε. Πήγα κάτω, ήταν ο δήμαρχος, εγώ, η σεβαστή αυτή που είχε το χορευτικό τη Μουλουλάπης και οι άλλοι ήταν το Τουρουβά, πώς ήταν, γραμματέας τότε του Δήμου, το όνομα δεν ξεχάσα. Γιάννα. Λέω, πήγα λοιπόν καούτα, δεν μιλούσα. Λέω, μιλάτε, τι με θέλετε, γυρνάζα κάτω του, λέω, έχω και τη δουλειά μου, εγώ του λέω. Είδα που δεν μιλούσα, λέω, θα αρχίσω εγώ τον προλογό, του λέω. Πήγε μη σεβαστή σύνδεση. Λέω, τι θες να σεβαστά μη. Λέει, Μιχάλη, σου πω, ο Σάκης λέει, έχουμε μια εκδήλωση, εγώ είμαι μια εβδομάδα άρρωστη. Λέω, γιατί δεν σε βάζει, ο λόγος ποιος. Λέει, είμαι άρρωστη. Γιατί δεν πας σε γιατρό, αφού σε εμπειριάζει να πούμε αυτή η υπόθεση, γιατί δεν πας σε γιατρό. Λέει, όχι, είναι αυτό. Γιατί λέει, κατεβαίνεις κάτω με τα πιτσιρίκια, άλλα πάνε στραβελά τα ποδαράκια του, άλλα γύσα και λέω, αυτή είναι η άρρωστη, ας έρθει. Λέω, μην ξεχνάς αυτά τα παιδιά που είναι άλλα στραβελά τα ποδαράκια του και άλλα ίσα, αυτά αύριο, λέω, θα βγουν και δασκάλοι, θα βγουν και καθηγητές, θα βγουν και γιατροί και αυτά πρέπει να χειροκροτούμε και εγώ όχι τις μεγάλες που είναι 20-25 χρονών που κατηγάζεις εσύ. Ναι, λέει, εγώ λέει, ντρέπομαι. Εγώ τότε σε κάκεψα λιγάκι και λέω, αφού είστε έτσι επιλείω, άλλα είναι η ντροπή. Ο πιο κακός την είπα αυτή τη λέξη, αλλά με προκαλέσανε να πούμε.
και σηκώθηκα και φύγα. Τότε εκκρίανα κι εγώ, σταμάτησα το χορευτικό συγκρότημα, τα κοριτσάκια και φωνάζαν ύστερα λέω, αλλού η διατάξη. Και σταμάτησα και τη φιλαρμονική, την πάντα που είχα. Δηλαδή δεν βρήκα ανταπόκριση ούτε από την μια παράταξη, το γυναικό που ήταν αυτή, ούτε και τη δημάρχου Σαρή. Γιατί αυτό που διάλυσε την πάντα ήταν για μια φορεσά που ζήτησα να πάρω στα παιδιά του ο κοκκλή για να μην κατεβαίνει ο ένας με το κόκκινο παντερόνι, άλλος με το μπλου και το άλλο με το άσπρο. Να πάρουμε μια στολή να είμαστε όλοι. Μην μιλήσω εμένα, εγώ μπορεί να έχω να τα πάρω του δυο. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κάτω σε σύνη μπορεί να μην έχουν τα 20 ευρώ, τα 20 δολάρια για να το πάρω. Δεν έγινε και μη χάρη. Και οπότε εκκριάνε και αυτοί και εμείς χάνουμε τον καιρό μας να κάνουμε μαθήματα για να μάθουμε ένα νοβατήριο και το ένα και το άλλο. Και εσείς δεν διάθετε κάτι να πούμε για αυτό το σκοπό. Και μου τα διαλύσανε όλα. Τότε εγώ σταμάτησα και βγάλα και τα παιδιά με τα όργανα εξοχοποιώ, ήθελα να πω να το μάθω κάτι σαν ντουρι, σαξόφωνο, παιδί σαξόφωνο. Δεν το τολμήσα γιατί ήταν λίγο κουραστικό στα στήθη και κανένας δεν στεριώσε. Και αυτοί που είμαι στα παλιά πόρτα στο Σοφοκλή, άλλοι δύο ονόματι τα πιάσανε και τα αφήσανε. Ήτανε το Φωτάρα της μπάλας που λένε το Σταυριού, ο Φώτης, ο Γιώργος, αυτοί τα φύγανε. Τρίμεν το ονόματι μέσα. Και ο μόνος δηλαδή που άντεξα εγώ και το κράτησα ήμουν εγώ το σαξοφόνο, γιατί μου άρεσε τόσο πολύ προπάντα σε ευρωπαϊκή μουσική. Όταν παίζω σαξοφόνο, το παίζω και κλαίει από τη μουσική μου, γιατί το αισθάνομαι μέσα μουσικά τη μουσική. Ναι. Και εκεί στέκομαι. Τώρα πιο μεγαλώσαμε κιόλα. Ό,τι μπορούμε, παίζω όμως το σαξόφωνο, το παίζω ακόμα. Για να μην χαθεί, να πούμε, αυτό το παραδοσιακό που παίζουμε σε γάμο και τέτοια, αλλά σε κοντινές αποστάσεις, όχι να έχω σκαλιά να ανεβώ, θεωρεί πίσω να τα τριέντα και τέτοια, όχι. Μέχρι εδώ, μέχρι το παιδί, μέχρι τέτοιες ακόμα, μπορώ και φυσάω ακόμα. Ενώ το σαντούρι το παίζω εδώ πέρα στο σπίτι κάθε τόσο για να περνάει το χαρίσιμο. Με τον Αγγελίδη, αυτή η κοπέλα παντρεύεται
και παίζαμε, αλλά έβασα και 2-3 μέρες ο γάμος αυτός. Γιατί εκείνα τα χρόνια ο γάμος δεν ήταν που παίζαμε, όπως παραδείγμα, χάρη παίζουμε και πάμε στην εκκλησία και φεύγουμε. Άγινε και κανένα κλέπτη σε κανένα ρεστορά, μέχρι τις 10 η ώρα. Τότε σε βάστα την άλλη ημέρα το μεσημέρι και φιέναμε και ξεκουραζούμε στα ένα-δύο ώρες στο σπίτι και ερχούνταν πάλι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι του γάμου να μας πάνε την πόρτα να πάει ξαναπαίξουμε στο καφενέ και ξενερωνούμε σαν στο σύλλογο μέχρι την άλλη μέρα. Αυτή ήταν 4-5 ενωμάτες η σήμη που κρατούσα τις εκδηλώσεις τόσο πολλές μέρες. Το γάμο ήταν το Λευτεριό του Καλαμαξιώτη που λένε, αυτός ζει, είναι στη Ρόδο, έρχεται και εδώ, έχει σπίτι σε οπιτίνη. Σε αυτήν την αδερφή παίζαμε 2 μερόνυχτα. Παίζαμε. Αφού πιο εγώ είχα κουραστεί ένα χρυσό με το σαξόφωνο ήταν, για να πιάσω σατούρι τώρα. Ήρθε και με ξύπνησε από το σπίτι από τόση κούραση και συνεχίσαμε το βλέπτη μέχρι την άλλη ημέρα στο σύλλογο. Λέω του Ελεύθερη, δεν θέλουμε λεφτά, θέλω να σου πω, έχω κουραστεί, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Αλλά ήταν όμως ευχάριστο και δεν είναι μια σε κούραση, γιατί ήταν εκείνα τα χρόνια ο άνθρωπος ήταν κάπου διαφορετικό στην πατρίδα. Δεν ξέρω είναι πως τώρα μας χάλασε γενικά, τώρα εγώ το βρίσκω ότι είναι στο κρίμα που χαλάσαμε όλοι, σχεδόν όλοι. Ενώ πρώτα δεν ήταν έτσι και λεφτά πολλές φορές παίζαμε ρίχτα και τον σταμάτων εγώ και τον γιο καλά μου, ήταν καταλάβει ότι ήταν καμιά οικογένεια που υπόφερε να πούμε και έρχεται και τα τουρίστα όργανα. Τα δίνετε τα μισά πίσω. Έγινε ένα που ήταν στο Μαυροβούνι το σπίτι του και είχε 3 κόρες. Και αυτός ο άνθρωπος υπόφερε και πάνε σε ψάλεμα για να βγάλει το ημερήσιο. Ύστερα πάνε στο καπιού το καφενέ, ή στα χαρτιά τα τρώει, ή στα όργανα θέλει να μας καλέσει. Και επειδή ήταν και εκεί τώρα στο Μαυροβούνι, γιατί τότε ήταν το σπίτι της Ρόγιας και του Μαυροβούνι και τα λεφτά του τα δω κάποιος της πεθεράς του γιατί έρχεται πολύ σωστά σπίτι και γύρευε κάτι να τους δώσουμε της κοπέλας. Δεν το λέω αυτό για έπαινος μου και τέτοια. Και βοηθούσαμε με αυτό το σπιτικό. Και λέω, πάρ' τα μαγιά αυτά τα λεφτά, γιατί έριξε όλα τα λεφτά ότι πουλήσε ψάρια και τενά και τα μέχρι και τα έριξε στα ρούχα να πάνω. Ναι, παρεξήγηθηκα φυσικά με εκείνο που παίζα δίπλα. Λέει, εσύ μπορεί να μην τα θέλεις, εγώ τα ήθελα. Λέω, δε, πόσα θέλεις να πάρεις με ρομίσιο του γιο. 10 φράκια, πάλι 20 του γιο. Τα έλα στα δω πως τον άνθρωπο να δει. Και αυτό ακόμα το συνεχίζω εγώ εδώ πέρα. Εδώ που παίξα ακόμα, μετά που μέρος από την Αυστραλία, το έκανα πάλι και αυτό. Και παίζαμε με τον Παλί, πήραμε τόσα λεφτά, λέω ρε παιδιά, καλά είναι, δεν ήρθα να σας πάρω και τα πορτοφόλια σας. Και το λέει πρώτη φορά είδαμε, λέει ο οργανωτέχτη, να μας λέει δεν θέλουμε άλλα λεφτά. Ναι, παίζαμε τον Παλί, τον Μερκούρη, ξέρεις. Ναι. Και εκείνος πρόθυμος άνθρωπος να λέει καλά είναι ρε παιδιά, αρκετά μας έριξε την άμμη. Δηλαδή δεν είχα την πλειονεξία, παρόλο που ήταν χρονιά δύσκολα και φτωχά. Δεν είχα την πλειονεξία να σου πάρω τα λεφτά. Ναι, σαν μουσικός και τόση δουλειά που ήταν να παίζεις μέχρι το πρωί, εκανονίζαμε και εμείς έπαιρναμε ένα μερομίστη, αλλά όχι όπως αυτά που μας έριξε ήταν τόσα πολλά. Γιατί ήταν για αυτή μεροκόμματο, μεροφάματο οι άνθρωποι, αλλά πάσα στη χαρά του παιδιού του να πούμε τα ρίχτε. Εμείς υπήρχε μια διάκριση να πούμε και το λέω καλά.
Γραφείο θα συνεχίσουμε, μην ξαναρίξετε λεφτά, θα σηκωθώ να φύγω. Εκτέζαμε και απόξω από το απειτό το κέντρο που απειτούν και απόξω γίνεται ο γάμος. Ναι, γιατί απασχολούμαι και με την άλλη μου τέχνη, τη μαρακοσύνη και εν τω μεταξύ ήρθα και φτιαγμένος από την Αυστραλία, δεν περίμενα να πούμε το μερακά μου τον εδώ. Ναι, αλλά θα τη θέλω να ευχαριστήσω και την Αυστραλία και τους φίλους που έχω γνωρίσει εκεί πέρα και θα το παίξω ένα τραγουδάκι για τους φίλους της Αυστραλίας, το πέσανε μουτσο, που λέει στα αγγλικά. Πόσο χρόνο μπήκε στην Αυστραλία? Απελήθηκα, φαντάζομαι, στη φύγα. Δηλαδή περίπου 18-19 χρονών, ε? Ναι. Ήταν για να φύγω και όταν εκείνη την εβδομάδα παίρνουν επιλογή. Εγώ δεν το ξέρα και όταν πήγα στη Ρόδο να πιά τα χαρτιά μου να φύγω, γιατί είστε με διοικητής από το εδώ, έπαιζε τότε στον Άγιο για την Δρακούτα. Ήταν αδελφή, λέει, Μιχάλη, φεύγεις την Παρασκευή για την Αυστραλία. Χάρηκα που φεύγα, γιατί ήταν η λαμπερασία μου τότε πάνω. Πήγα να φύγω να πάρω το χάρτη μου, το μηδέα που λέγανε τότε στο ποινικό μητρό. Το πήρα αυτό, πήρα στην Τεμένια να βγάλω το χάρτη. Λέω, πού πας? Την άλλη εβδομάδα φεύγει για επιλογή. Δεν μπορεί να πας πέρα. Και πέρασα επιλογή και δεν έφυγα στην Αυστραλία. Και μετά από δύο χρόνια εγκρίθηκε για να φύγω. Πάλι εμπόδιο βρήκα, έκλεισε με δεμέτωτες και μετανάστευση. Τέλος πάντων, μεσοπαδίσαμε κάποιο φίλο να πηγαίνει από την Αυστραλία που ήταν με τον πρόξενο φίλη και αυτός εμισορμάδισε και έφυγα Μεγάλη Τετάρτη στην Αυστραλία, αεροπορικός πήγα.
Ναι. Σε διάστημα αυτό έκατσα εκεί πέρα, δεν έκανα καλά. Δεν σου άρεσε στην Αυστραλία? Δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε στην Αυστραλία. Πώς ήθελα να φύγω που ό,τι είχα και τα εργαλεία μου τα πουλήσα εδώ. Όλα ήθελε πολλά λεφτά γιατί με το αεροπλάνο, τότε σπουδεία, ό,τι είχα τα ξοδέψα. Δεν μπορούσα να φύγω. Με που δεν έκανα, λέω άντε να μαζέψουμε κανένα φαγό. Έπαιζα και με το όργανο και με τη τέχνη μου για να μαζέψω κανένα φαγό. Αλλά πού να μαζέψεις φαγό, επέρασα 18 χρόνια. Και έφτασα, πήρα διακοπές για να ξεσκάσω και έκατσα το εδώ 7 μήνες. Και ήταν δεκτά δικτατορία. Τότε βρήκα τον παπά Αναστάση της Παναγίας της Αγίας Ταγιανιού. Λέω, φίλος μου ήρθε, ξέρω τι, έλα εδώ και σε λίμενα. Λέω, ξεχάσε τι ήρθε για να ξεκουραστώ, τίποτα δεν κάνω. Μια στιγμή μου κάνω σαν κυλάκι πάνω στο... στον άλλη χτάρια. Λέω, δεν κάνω τίποτα, το λέω, ξεχάσε. Τέλος πάντων, έτρεπε μου είχε φάει τα αισθιά, τέλος πάντων, με κατάφερε, πήγα, ήταν καλοκαίρι, ας πούμε, έκαναμε, αρχίσαμε να κάνουμε το κελί. Λέω, αφού δεν έχει ρε, ούτε τούφλα έχεις, ούτε τίποτα, δεν ξέρω τι, λέει, θα κάνουμε τις εμπιτωρίθους. Αρχίσαμε να κάνουμε τις εμπιτωρίθους, εγώ ο παπάς, και ένας πατσανάκι μου βρίσκεται για στενά την Αυστραλία και την άλλη μέρα χτίσαμε και φτάσαμε το κελί εκεί πέρα που θέλαμε να το κάνουμε. Επόμενη σκεπή. Στη σκεπή δεν είχαμε ξύλο. Ναι, σε ό,τι μας είχα σβέσεις. Από τότε δεν μου έδωσε μια φάση αυτή που κυβερνούσα τη συμπολισή. Έλειψε μου ασβέσεις. Λέω του τώρα ασβέσεις πώς θα κάνουμε τη δάσμα. Λέω, παπά, λέει, έχει μου λέει ο Δήμος ασπέστες πολλούς. Αλλά εγώ δεν μπορώ να πάω γιατί τα έχω καλά με τον Νικητιάδη, τον γιατρό. Γιατί δεν θα πας εσύ. Λέω, έπια εγώ λοιπόν, λέω γιατρέ, μια χάρη θέλω να κάνεις. Λέω, τι θέλεις, για να μου δώσεις δανεικούς του, λέω, μερικούς ασπέστες. Τι σέβα του, λέω, θα σε το κόβω όταν έρθω από χειρό. Λέω, γιατί τι σέβες. Λέω, τι σέβα του, λέω, για να σου πω ασπέστες, τι σέβα. Θέλω για να κάνω στο μοναστήρι πάνω να κρυλάκι. Για να γίνει και μη χάρη. Τότε σε κρύανα εγώ, κατάλαβα ο λόγος ποιος το λέω, τι έχεις να κάνει με το μοναστήρι και τα λοιπά και τα. Την απάντηση που πήρα από εκείνο, που είμαι στα γνωστή πολλές φορές, ότι ήταν και καρτιά μαζί για να περάσει η χώρα μας. Με τον μηνύμα του, τον καλαφάτη που πέθανε αυτό, αυτοί οι τρεις είναι στα κολλητή. Λέει, δεν σ' αφήνω. Λέω, γιατί τι, έχουμε κανένα αυτό μαζί του, λέω. Λέει, δεν σ' αφήνω. Αν δεν τις κάνω να πούμε όλους να φύγουν από τη σύνη, τότε σ' αφήνω εγώ. Λέω, για να τόσο πήγαν εκεί τη σύνη, γιατί πήγε λοιπόν του Μάρκος. Του λέω εγώ, του κόντρα αριστερά. Λέω, γιατί η επιθυμία σου είναι να διώξεις τον εσύ όλους και τι απομείνεις εσύ με τον γαμπρό σου, το μαυρικάκι που λέγανε. Λέει, θα φύγω κι εγώ τη σειρά τελευταία. Λέω, ώρα σας κάνω τη λέω, και αν είναι κάτι τέτοιο τη λέω στο νησί και δικάτε, σας συγχαίρομαι. Έφυγα τον κέφια από τότε. Δεν μου δόκαν ασβέστες. Τότε σε κατάλαβα ότι επικρατούσε μίσος από αυτούς που κρυπηρούσα στο νησί. Να την αλασάρουν κάτι, μόνο μια βρήκα να πούμε, παρόλο που ήταν δικτατορία, βρήκα το Μύρικο. Δεν θα την ξέρεις αυτή. Ήταν η Μιχαλαριά που λέγανε. Ήταν η δασκάλα. Την έκανα δασκάλα. Έπεφτε ξύλο μου αυτή. Αλλά ήταν η δασκάλα. Την βρήκα λοιπόν στα μέσα κάτω που γαρί. Λέω δασκάλα, δασκάλα. Εγώ αυτή την έκανα δασκάλα. Δεν κάνω στο μηχάνη μας. Ξέρω τι πότε ήρθες τα λοιπά. Έβασα και ένα μπουκάλι στα χέρια της. Δεν θα ξεχάσω αυτά τα πράγματα. Λέω, τι το μου κάνει.
δεν πάνε από το γυμό στη θάλασσα. Εγώ πάνε πανίδιο, λέω γιατί του πούνε να κάνεις. Τι του πούνε αυτά να κάνω, μου λέει, πάνε γυμό στη θάλασσα. Επέ μου λέει, γιατί τι θέλεις. Λέει να τον το πάρω αυτό το κερατάρι, έτσι επιλέξει. Κερατάρι λέει, καούτε στο, στον Ιερέα, ήταν ακόμα, δεν ήταν ακόμα το χώμα μεγάλο, ήταν μικρό ο Ιερέας. Να τον το πάρω στο τραπέζι και από τρώω για να πει θάλασσα. Γιατί δεν είχε νερό τότε. Η σημείς ήταν νερά του, ανοίξω μια, μια φορά την εβδομάδα και όσο προλαβαίνω να καταλάβω. Έχει το θράσο και τον κάτ που λένε και γύμωσαν στο μπουκάλι νερό και πήγε και το πάνε πάνω στο τραπέζι που είναι οι καπελουαδούλοι όλοι αυτοί οι μεγάλοι όχι φαντάρι και τέτοια αξιωματική να μην λέω να σε ξεκρεμάσω πόρτε λίγο γιατί τίποτα δεν μπορώ να κάνω και έφυγε το μπουκάλι τη θάλασσα και λέω ορίστε νερό λέει του πόρου θα ξεχάσω τη, τη λέξη γι' αυτό λέει νερό του πόρου και έφυγε το μπουκάλι τη θάλασσα για να το πει λέω αυτή η γνώσα για πατριώτησα κι άλλο ένας πάντα δήμαρχος, γιατί δεν βρέθηκε ένα άνθρωπος να κυβερνήσει αυτό το νησί όπως έπρεπε τότε. Τότε σε γνώρισα πρώτον αφείο, είχα κάτι σωλήνες από το βρύσι και καθημένε το νερό μέχρι το κάτω σύμβολο. Στου Σαββακού ή κάτω σε κάπου. Τα κάμανε Εγγλέζοι τότε. Όταν διώξαμε τις Εγγλέζες από εδώ, ήθελα να βγάλουμε τις σωλήνες. Ήτανε, οι σωλήνες ήταν από κάστερ, δηλαδή είναι ένα σίδερο, αλλά όχι και σίδερο, σίδερο μάλλον, αλλά είναι ειδικό μέσα άλλο μέταλλο που λέγεται κάστερ. Δεν σχολιάζει, δεν μαθαίνει. Και για 40 μέρες δεν θέλησαν να τις δω και ο Δήμαρχος ο τότε και ξεδώσαν τις εκκλήσεις και τις πήραν και τις φύγαν. Εγώ μου πήγε στο μυαλό, λέω πάει αυτό, έφυγα, έφυγα στην Ευθαρμία. Γυρίζοντας, έχει ένα κασότη στο μαγαζί, στο μπακάλι μου. Αυτή είμαι στα χρόνια μαγαζάτο, το μαγαζί μας, ο, που λέγεται ο Κασώτης, ο Γιώργος με τον πατέρα του, το βρήκα και άκουσα. Ποια είναι η αμυχέστηση, ο Δήμαρχος αυτός που σου λέω, λέω αν δεν μου λέει τραβά πάρα και του γιου, που σαν με χαιρετήσει. Λέω γιατί, τι συμβαίνει. Λέω ότι για 40 λίρες στην ώρα στον τυπό εξηγώσετε όλη την κατάσταση από το φυσί που πήρνε ο κόσμος νερό. Και πήρες και βγάλετε σε μία, δεν τρέπωσες. Θα με χαιρετίζει τώρα εμένα. Εγώ του λέω, ας εκούχω άλλη πατρίδα του λέω, γιατί ζω στην Αυστραλία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν δεν δηλαδή, έχουν νερό. Ποιες εξελίξεις έχουν. Γιατί πού να λέω εγώ είμαι στην Γαλλία, εγώ να τη μούρη μου να πούμε παντού σε τέτοια τον τόπο. Γι' αυτό ό,τι έκανα στην Αυστραλία και τα θυσίασα στον τόπο μου και δεν πήγα ούτε στη Ρόδο, ούτε στην Αθήνα. Γιατί έκανα και χρόνια στην Αθήνα, δεν ξέρω. Και μπορούσα να κάνω εκεί την περιουσία μου. Ήθελα τον στον τόπο μου να έρθω. Αλλά δυστυχώς δεν έχω πολύ παραπονό. Έχω ορισμένα πραγματάκια να πούμε που δεν το πιάνω το κάθε πράγμα να πούμε με επιθυμή. Το πιάνω ζαμαφουκίστικα που λένε οι πατριώτες. Αυτό είναι το μεράκι της εσύ.
ύφασμα κάτι για να σταματήσει αυτό το μήπως βγαίνει πιο... Πιο ωραίο ήχος δηλαδή. Πιο... θα βγαίνει μουγκό, θα βγαίνει μουγκό. Ενώ τώρα βαστάω ήχο να πω... δεν ξέρω κατά πόσο βγαίνει μέσα στο... Λογικά θα είναι εντάξει, πρέπει να είναι εντάξει. Γιατί τους παίρνει όλους τους ήχους. Τους παίρνει όλους, ναι. Τους παίρνει όλους τους ήχους. Θα παίξουμε και ένα ιταλικό. Θα παίξουμε. Thank you.
Αυτό παίζαμε το στις καντάδες. Τη νύχτα, όπως είχαμε ανισορροτή, παίζαμε το αυτό για την κόμενα με το τραγούδι. Και έλεγε, ξύπνα που δεν έχω όρταση, έλεγε το τραγούδι, τον είπε να κοιμάσαι, γιατί ο ύπνος ο πολύ βαρύνει και χαλάσει. Και το τραγούδισαν μια παρέα, βγαίναμε, όποιος αγάπανε ο ένας σε μια περιοχή, δεν πάμε και στη δικιά μου να πούμε, στην κόμπε να το πούμε, να το πούμε έτσι. Και που μείνανε αυτά τα τραγούδια, μείνανε το παρελθόν τα τραγούδια παραμένουν. Thank you.
ξεχωρίζει όταν τα παίζει τα τραγούδια όλα, δεν ξεχωρίζει ποιο είναι το αγαπημένο του ή ποιο δεν είναι. Γιατί βλέπεις εδώ τώρα παίξαμε και ιταλικά παίξαμε μέσα και αυστραλέζικο παίξαμε για να μην έχουν και παράπονο και υπόλοιπη, γιατί αυτοί που βρίσκονται εδώ πέρα το παίζω ιταλικά κομμάτια, κοντά στα ιταλικά βάζω και ένα δικό μου ένα κομμάτι ελληνικό. Όταν είναι Εγγλέζοι, βάλω το και Εγγλέζικα. Και σε τις έχω όλες τις χώρες. Όλους από κοντά. Ναι. Ξέρεις, η μουσική είναι ένα πράγμα το οποίο καμιά φορά κάθεσαι να παίξει και ξεχνάς, οι πολλοί που βάζουν το μπαρτιτούρα μπροστά τους είναι για να θυμούνται την επικεφαλίδα του τραγουδιού. Γιατί άπασε δεν την έχει αυτή, εκείνη την ώρα ξεχνά το τι να βάλει μέσα από το τόσο θόρυβο που έχει η μουσική γραμμένη, ξεχνά το τι να βάλει. Εγώ όταν είσαι εκεί μέσα, το γραφείο μου μέσα, γεμάτο κομμάτια μουσική. Και με τις επικεφαλές, και όταν το βάλεις εκεί πέρα, έρχεται στη μνήμη σου το κάθε τραγούδι. Και τώρα, έτσι όπως είμαστε, όσα πάρει το κεφάλι στα σβέρτα, τα υπόλοιπα ξαναγνώνα όλα.